Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω μια παρένθεση, δεν είναι αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω. 12.000 το χρόνο, από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, 12.000 το χρόνο είναι τα ετήσια δίδακτρα στο ξενόβολο στο προπτυχιακό της ιατρικής, με τα φωτισμένα μυαλά της ιατρικής που το αποφασίσαμε, έτσι, να διαθέτουν τα αμφιθέατρα, τις κλινικές, τα εργαστήρια, τις υποδομές της ιατρικής σχολής με αυτό εδώ το τίμημα. Και ήρθαν πριν από μια εβδομάδα στη βιβλιοθήκη που δουλεύω και είπαν ότι αγοράσαμε μια σειρά από βιβλία ξενόγλωσσα και θέλουμε να τα κάνετε κλειστή συλλογή για να τα δανείζονται μόνο αυτοί που έχουν πληρώσει με δίδακτρα. Λοιπόν, σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, πλευρά των εξελίξεων στα πανεπιστήμια τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι και η σταδιακή αποσάφρωση των εργασιακών σχέσεων. Για τους εργαζόμενους στον χώρο των πανεπιστημίων, αυτούς που περιγράφουμε με το γενικό όρο διοικητική, η μετάβαση από την κατάσταση όπου κατά κανόνα ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες δηλαδή, στη σημερινή κατάσταση όπου επικρατούν οι ελαστικές μορφές εργασίας, φέρει τη σφραγίδα όλων ανελιπώς των κυβερνήσεων, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας και των δορυφόρων τους, αλλά και πρόσφατα το ΣΥΡΙΖΑ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου την τελευταία 20 ετία ο αριθμός των εργαζομένων με σταθερή σχέση εργασίας και πλήρως ωράριο υποδιπλασιάστηκε. Ήμασταν 1.100, γίναμε 570 περίπου σήμερα. Για τους συμβασιούχους έργου και ορισμένου χρόνου που κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει αριθμός. Οι συμβάσεις του ΕΛΚΕ είναι μερικές χιλιάδες, ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό αυτών δεν έχουν αντικείμενο την έρευνα, αλλά διοικητικά ή τεχνικά καθήκοντα. Με μια αγρή εκτίμηση, λοιπόν, είναι αρκετές εκατοντάδες οι συνάδελφοι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ασκούν διοικητικό έργο και οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες ανασφάλειας, με λιγότερα δικαιώματα και παροχές από τους μόνιμους, που μπορεί να είναι στο διπλανό γραφείο να έχουν το ίδιο αντικείμενο να κάνουν την ίδια δουλειά, αν και μοιράζονται και να μοιράζονται παρόμοια καθήκοντα και ωράρια. Σε κάποιες φάσεις, η τελευταία ήταν πριν από 15 χρόνια, γινόταν αοριστικοποιήσεις, δηλαδή μετατροπές των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, οι οποίες λειτουργούσαν ως βαλβίδα εκτόνωσης, αν και έχουμε ζήσει και την αντίστροφη διαδικασία. Ο νυν Πρωθυπουργός ήταν τότε Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Μητσοτάκης, το 2013, όπου με τη διαθεσιμότητα 800 περίπου στα πανεπιστήμια, 168 αν θυμάμαι καλά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πήραμε το δρόμο της απόλυσης, χαρακτηριζόμενοι ως σε διαθεσιμότητα. Την εικόνα συμπληρώνουν οι εργολαβικοί. Εδώ και πάνω από 25 χρόνια, πλευρές της λειτουργίας του ΑΠΙΘΙΤΑ έχουν παρακολουθεί σε εργολάβους, καθαριότητα, φύλαξη, πράσινο, τεχνικό συνεργείο. Ακόμα και στις διοικητικές υπηρεσίες δουλεύουν άτυπα εργολαβικοί υπάλληλοι. Αυτοί που κάποτε ήταν μόνιμοι, κλητήρες, φύλακες, τεχνικοί, καθαριστές, έβγαιναν στη σύνταξη χωρίς προφανώς να αναπληρώνονται. Είναι το ίδιο μοντέλο που περιέγραψε ο κεντρικός ομιλητής νωρίτερα για τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Και στη θέση τους έρχονταν οι εργολαβικοί, κακοπληρωμένοι και στη διάθεση του εργολάβου να δουλέψουν κι αλλού. Τα τελευταία χρόνια οι καθαριστές μπορεί να φεύγουν από το πανεπιστήμιο να πάνε να δουλέψουν στο ΝΟΣΕΙ, στα νοσοκομεία ή οπουδήποτε, ή και να μην δουλεύουν καθόλου. Γιατί, μας συγχωρείτε, δεν ανανεώθηκε η σύμβασή σας με τον εργολάβο. Πλέον είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν εξάωρο το μέγιστο. Και αυτό είναι με απόφαση της Συγκλήτου, σε ένα πανεπιστήμιο που έχει το αυτοδιοίκητο. Όπου το αυτοδιοίκητο είναι να παίρνει ελεύθερα αποφάσεις η Σύγκλητος και η Πριτανία, αρκεί αυτές οι αποφάσεις να μην έρχονται σε σύγκρουση με τις γενικές κατευθύνσεις που καθορίζονται το πλαίσιο τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβερνητική πολιτική. Δουλεύουν λοιπόν το μέγιστο εξάωρο και μπορεί να δουλεύουν και τετράωρα. Η απόφαση αυτή της Συγκλήτου πάρθηκε ως απάντηση και ως μια ρεαλιστική προσέγγιση στις περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού από το Υπουργείο. Οι εργολαβικοί αριθμούν επίσης μερικές εκατοντάδες στο Πανεπιστήμιο. Το Αριστοτέλειο λοιπόν από πλευράς αριθμού εργαζομένων μοιάζει με μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα και από πλευράς εργασιακών σχέσεων και διαστρωμάτωσης επίσης. Όλα αυτά τα χρόνια ο χώρος των πανεπιστημίων λειτουργήσε και ως εργαστήριο, ως πεδίο πειραματισμού για νέες εργασιακές σχέσεις. Έχουμε και διάφορα εφάνταστα ονόματα, από stage μέχρι καταποκοπή, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, που ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να παράγει. Σε ποια κατεύθυνση λοιπόν έχουν συμφέρον να παλέψουν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου?
Φυσικά στην κατεύθυνση που διασφαλίζει δικαιώματα και κατακτήσεις, που τα διευρύνει και τα αντιστοιχίζει στις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες, στην κατεύθυνση δηλαδή της κατάργησης όλων των εδραστικών εργασιακών σχέσεων, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με αξιοπρεπείς μισθούς και παροχές. Μπορεί το αστικό πανεπιστήμιο να εξασφαλίσει μια τέτοια πορεία και εξέλιξη των πραγμάτων? Ίσα-ίσα και η κεντρική ομιλία αλλά και οι προηγούμενοι ομιλητές με τις παρεμβάσεις τους αποτυπώνουν ακριβώς την αντίθετη τάση. Ελαστικοποίηση, εντατικοποίηση, περιορισμός δικαιωμάτων, αυτό που γενικά προκύπτει από τις βασικές κυβερνητικές επιλογές για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας, που λέμε όμως, μπορεί. Και είναι η μόνη απάντηση που δίνει την προοπτική. Δουλειά μας λοιπόν είναι να διαδώσουμε, να εξηγήσουμε, να πείσουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όχι όλους, αυτούς με τους οποίους αντικειμενικά έχουμε κοινά συμφέροντα, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία, ότι αυτός είναι ο δρόμος για να παλέψουμε. Ότι ακόμα και η διεκδίκηση ενός μικρού, ενός επιμέρους, ενός συντεχνιακού ή κλαδικού ζητήματος ή αιτήματος, να χρησιμοποιείται και γονιμοποιείται και δυναμώνει όταν φωτίζεται από την προοπτική που περιγράφει η πρόταση του κόμματος για τα πανεπιστήμια, που περιγράφει αυτό για το οποίο παλεύουμε στα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ πολύ.